Η παχυσαρκία είναι μια νοσηρή κατάσταση, τόνισε παθολόγος ο ιατρός Βούλα Ελευθεριάδου, που μίλησε αναλυτικά για την παχυσαρκία και τους τρόπους καταπολέμησης, καθώς και για νόσους που οφείλονται στην παχυσαρκία. Ειδική ειδίκευση στον τομέα αυτό πήρε η κυρία Ελευθεριάδου, που είναι πρόθυμη να βοηθήσει όσους επιθυμούν και εστίασε στην παχυσαρκία των παιδιών. Είναι γεγονός ότι η παχυσαρκία από μόνη της αποτελεί νόσο. Αυτό τον συναντούμε συνεχώς στην καθημερινή ιατρική πράξη, γιατί αποτελεί τη βάση για πάρα πολλές νοσηρές οντότητες. Άρα λοιπόν πρέπει και οφείλουμε να την αναγνωρίζουμε ως νοσογόνο κατάσταση. Είναι γεγονός ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον ιατρικό κόσμο για την παχυσαρκία. Τόσο όσον αφορά την περιγραφή της, όσον αφορά την παθοφυσιολογία της, γιατί πρέπει επιτέλους να την αναλύσουμε σε τέτοιο επίπεδο ώστε να κατανοήσουμε ότι πλέον δεν είναι απλά το τρόπολι, αλλά όλους τους παράγοντες εκείνους που είναι συνυφασμένοι με την παχυσαρκία, που εξαρτάται και από την καθημερινότητά μας, από την ψυχολογική μας διάθεση, από τον οργανισμό μας, από την κληρονομικότητά μας, αλλά και ακόμα σε μικροβιοχημικό επίπεδο, ποιες είναι οι αλλοιώσεις εκείνες που φτάνουν έναν άνθρωπο να το φτάσουν σε επίπεδα παθογόνου παχυσαρκίας. Άρα λοιπόν έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο κεφάλαιο όσον αφορά την παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας και με τους τρόπους πιθανής αντιμετώπισής της. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι ο ιατρικός κόσμος έχει επικεντρωθεί στο κομμάτι αυτό, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση για τις πιο συχνές παθογόνες καταστάσεις για τον άνθρωπο. Αναφέρω χαρακτηριστικά το ζαχαρό διαβήτη τύπου 2, την υπερλιπιδεμία, την αυξημένη αρτηριακή πίεση και το αυξημένο ορικό οξύ. Είναι καταστάσεις που τις συναντούμε πάρα πολύ συχνά στην καθημερινή ιατρική πράξη και έχουν στον πυρήνα τους το αυξημένο βάρος. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί? Ναι, βέβαια αυτό είναι το ερώτημα των αιώνων, όπως λέγαμε ότι όποιος ανακαλύψει το φάρμακο, το θαυματουργό αυτό το φάρμακο, πιθανόν να γίνει ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δεδομένου ότι η αιτιολογία της παχυσαρκίας είναι πολύπλευρη, ακουμπά πάρα πολλούς τομείς και του οργανισμού και της κληρονομικότητας αλλά και της καθημερινής ζωής του ανθρώπου και ιδιαίτερα του σύγχρονου τρόπου ζωής, ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα η παχυσαρκία πήρε διαστάσεις επιδημίας, γιατί απομακρυνθήκαμε από το κλασικό τρόπο που ζούσαμε, τη μεσογειακή διατροφή, και πήγαμε στο αμερικανικό μοντέλο. Η αλλαγή αυτή στη διατροφή είχε στα χρόνια που πέρασαν αυτό το αποτέλεσμα, να έχουμε μεγάλα ποσοστά παχυσαρκία στη χώρα και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, στα παιδιά. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστο και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ειδικά οι νέοι γονείς, για το πώς θα μάθουν το παιδί να τρώει σωστά. Άρα λοιπόν, τους παράγοντες εκείνους στους οποίους άπτονται τις κληρονομικότητες, προφανώς δεν μπορούμε να τους μεταβάλουμε. Σίγουρα υπάρχει μία προδιάθεση. Απ' την άλλη μεριά όμως, εκείνο που μπορούμε να μεταβάλουμε είναι ο τρόπος ζωής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να καταλάβουμε ότι όχι μόνο για τα κιλά, αλλά περισσότερο για την υγεία μας και όχι μόνο για την εμφάνισή μας, είναι σωστό και πρέπει να μπούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο διατροφής και ζωής. Δηλαδή, να τρώμε σωστά, όχι λίγο, γιατί και το λίγο δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνήθως όταν περιορίζουμε δραστικά τις θερμίδες διατροφής μας, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να κάνουμε τον οργανισμό μας να καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση στρες, με αποτέλεσμα να σταματάει την λιπόλυση, που είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τρώμε σωστά, θα πρέπει να τρώμε όχι μόνο υγιεινά αλλά και σωστά, παίρνοντας δηλαδή όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Θα πρέπει να καταλαβαίνει ο οργανισμός μας ότι τα κύτταρά του είναι χορτάτα, έτσι, και έχουν πάρει αυτά τα οποία χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Αυτό σε συνδυασμό με κάποια στοιχειώδη άσκηση, εγώ δεν λέω για πράγματα τα οποία είναι πρωταθλητισμού, για μια απλή normal κίνηση που είναι επιβεβλημένη να μπαίνει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, ο λίγων λεπτών, μισής ώρας, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, θα βοηθήσει πάρα πολύ μαζί με τη σωστή διατροφή στην απώλεια βάρους. Θα μου πείτε, αυτά λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Το διαιτολόγιο το σωστό, ένα είναι πολύ σημαντικό, το πώς πρέπει να τρώμε, και το άλλο είναι, υπάρχουν φαρμακευτικές λύσεις, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σκεύασμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει εφόσον κρατάς όλα τα προηγούμενα, δηλαδή κάνεις τη διατροφή, την άσκηση, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και να επιτείνει το αποτέλεσμα της προσεγμένης διατροφής και της άσκησης.
Και επίσης υπάρχουν και κάποια ανάλογα τα οποία χρησιμοποιούν τα GLP-1, τα οποία είναι ενέσιμα, χορηγούνται μία φορά τη βδομάδα και συνήθως συνδυάζονται με άτομα τα οποία έχουν αυξημένο ζάχαρο, διαβητικούς, και τα οποία βοηθούν πάρα πολύ επίσης στην απώλεια βάρους. Αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων σε άτομα τα οποία έχουν ήδη εγκατεστημένα προβλήματα ή και όχι, μπορούν να βοηθήσουν στην δραστική μείωση, βοήθεια μαζί με τα υπόλοιπα στην επιθυμητή απώλεια των κιλών. Επίσης, μια άλλη οντότητα την οποία πιστεύω ότι πρέπει να την έχουμε υπόψη μας και εμείς οι γιατροί δεν την αξιολογούσαμε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, είναι η μη αλκοολική διήθηση του ύπατος από λίπος. Πολλές φορές θα έχουμε ακούσει όταν κάνουμε κάποια τυχαία εξέταση υπερήχου στο σηκώτη ότι έχουμε μαζέψει λίπος. Και συνήθως εμείς οι γιατροί μέχρι τώρα λέγαμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάποια επίπτωση στην υγεία. Πλέον αυτή η νοσηρή οντότητα έχει χαρακτηριστεί ως πραγματικά παθογόνος και εξελίξιμη εν δυνάμει. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, σε κύρωση του ύπατος, αν δεν προσέξουμε και αν δεν κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Άρα, λοιπόν, και το λίπος, το λιπόδες σηκώτη, που είναι αποτέλεσμα και αυτό της παχυσαρκίας και όλων των προηγούμενων καταστάσεων, είναι μια νέα οντότητα την οποία πρέπει να την έχουμε πλέον στο μυαλό μας. Για να ολοκληρώσω και να συνοψίσω όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, η παχυσαρκία πρέπει να λαμβάνεται ως νοσογόνος κατάσταση. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας και θα πρέπει να κάνουμε όλο τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο, να δούμε αν συνοδεύεται από άλλα νοσήματα, τα οποία πολλές φορές συνυπάρχουν με την παχυσαρκία, να αλλάζουμε τον τρόπο ζωής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και οι γιατροί ακόμα ότι δεν μπορούμε να θεραπεύουμε μόνο τα συμπτώματα. Δεν έχει δηλαδή κανένα νόημα να έρθει σε μένα και να σου δώσω ένα φάρμακο για το ζαχαρόδι διαβήτη και να παραβλέπω το ωράριο, παραδείγματος χάρη, εργασία σου. Γιατί από τη στιγμή που εσύ δεν εργάζεσαι τις σωστές ώρες, δεν διατρέφεσαι στις σωστές ώρες, είναι λογικό και επόμενο κάποια στιγμή να αυξηθεί το βάρος και κάποια στιγμή να εμφανιστούν και νοσογόνες καταστάσεις. Άρα λοιπόν ο γιατρός οφείλει να θεραπεύει και τον τρόπο ζωής του ασθενούς, όχι μόνο το συγκεκριμένο νόσημα και όχι μόνο φαρμακευτικά, αλλά πρέπει να μπούμε σε μια άλλη σφαίρα της ολιστικής αντιμετώπισης και θεραπείας των ασθενών μας. Οπότε στο ιατρείο σας μπορεί κάποιος να ζητήσει εξειδικευμένες συμβουλές που θα αφορούν προσωπικά την κατάσταση του ίδιου. Επειδή γυράσκω ήδη διδασκόμενη και διδασκόμενος, πραγματικά έχω εξελίξει τις γνώσεις όσον αφορά το κομμάτι αυτό και πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι χρειάζεται στον κόσμο, όχι μόνο σαν βάρος ή σαν ποιότητα ζωής, αλλά και γενικότερα, γιατί βλέπω ότι έχουμε χάσει κάποια στηρίγματά μας, τα οποία πρέπει να αρχίσουμε να τα ξαναβρούμε σιγά σιγά. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούσα να στηρίξω και περισσότερο το γενικότερο πλαίσιο ζωής κάποιου ανθρώπου, εφόσον με πιστευτεί.